Λίγες ημέρες μετά την περιπέτεια των 630 μεταναστών του Aquarius, η Ιταλία δέχτηκε τελικά το πλοίο της μη κυβερνητικής οργάνωσης Lifeline, το οποίο μετέφερε 226 μετανάστες και πρόσφυγες. Όλοι διασώθηκαν ανοιχτά των λιβικών ακτών. Ο Υπουργός Εσωτερικών, ηγέτης της ακροδεξιάς Λέγκας, Ματέο Σαλβίνη, αναφέρθηκε στην ίδια επιχείρηση στη σελίδα του στο Facebook. «Θέλησατε να πιέσετε την κατάσταση και να μην ακούσετε την Ιταλική και τη Λιβική ακτοφυλακή. Ωραία, αυτό το φορτίο ανθρώπινων υπάρξεων θα το πάτε στην Ολλανδία. Θα κάνετε ένα λίγο μεγαλύτερο κύκλο». Ωστόσο, ο Υπουργός Μεταφορών Ντανίλο Τονινέλη δήλωσε αργότερα ότι δεν ήταν ασφαλές για το πλοίο μήκους 32 μέτρων να κάνει ένα τόσο μακρινό ταξίδι με τόσους πολλούς ανθρώπους στο σκάφος. Η Ολλανδική κυβέρνηση απαγόρευσε την Ολλανδική σημαία. Αναλαμβάνουμε λοιπόν την ευθύνη και με αίσθημα ανθρωπιάς να διασώσουμε με τα πλοία της Ιταλικής ακτοφυλακής τους 226 ανθρώπους. Θα προχωρήσουμε όμως σε κατάσχεση του Lifeline, το οποίο θα πρέπει να παραμείνει σε Ιταλικό λιμάνι όσο διεξάγονται οι έρευνες.